άκουσα τις φωνές και έτρεξα και είδα το παιδί κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μέσα στα μέσα αίματα και μέσα σε μια μεγάλη τραγωδία, δηλαδή, που μόνο στην τηλεόραση τα βλέπω αυτά και στις εφημερίδες τα διαβάζω. Το μόνο που αυτή τη στιγμή δεν. Γιατί δεν είδα και ταξί, δεν είδα τίποτα να απογειωθούν τα παιδιά. Νόμιζα ότι ήταν κάποιος μεγάλος. Όταν είδα όμως την τσάντα και τον μπουφάν εκεί κάτω και τα αίματα το παιδί, τότε κατάλαβα ότι είναι το παιδί το δικό μας. Ή το αδερφού μου ή το δικό μου, λέω είναι. Ο 6χρονος Νίκος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο προκειμένου να φτάσει στο σπίτι του. Ένα γιόταχε φορτηγάκι περνούσε από το σημείο και ο οδηγός δεν είδε το μικρό παιδί, με αποτέλεσμα να το παρασύρει. Πήρα το παιδί αγκαλιά μαζί με τη γυναίκα, το βάλαμε στο αυτοκίνητο και πήρα το αυτοκίνητο που είχε χτυπήσει το παιδί, το ξένο αυτοκίνητο, το πήρα μόνος μου και πήγα στο νοσοκομείο της Αμαλιάδος. Έκανα από εκεί πέρα μια κούρσα δρόμου, αγώνας ζωής και θανάτου. Στον δρόμο δεν ξέρω κι εγώ ίδιος πώς τον πήγα το αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Ο Θεός μου βοήθησε, δεν ξέρω. Ο 6χρονος μαθητής επέστρεφε μεταξύ από το σχολείο στο σπίτι του. Οι συγγενείς του άτυχου αγοριού ισχυρίζονται πως ο οδηγός του ταξί ευθύνεται για το ατύχημα αυτό, καθώς δεν άφησε το παιδί έξω από το σπίτι του, αλλά ο μικρός Νίκος έπρεπε να διασχίσει μόνος ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος συνδέει το Τραγανό με το χωριό Πηγάδι. Το πρωί όπως τα έπαιρνε το σπίτι του, το μεσημέρι δεν τα έφερνε ποτέ. Δεν τα έπαιρνε ούτε καν την κανονική ώρα που σκολάγανε. Τα άφηνε τα παιδιά και πολλές φορές στο σχολείο, μία και δύο ώρες και πήγαινε και τα έπαιρνε ο ίδιος. Και τα άφησε στο δρόμο, σε κυκλοφορίας δρόμο που πάει σε άλλο χωριό. Καμία σχέση με το χωριό μέσα. Ο δρόμος είναι ταχεία κυκλοφορία, συνδέει το Τραγανό με το χωριό Πηγάδι που λέγεται. Και το σπίτι μου συνάμα είναι διασταύρωση εκεί περνάει αυτός ο δρόμος ταχεία κυκλοφορία. Και είμαστε περίπου 50 μέτρα απέναντι το σπίτι μου από τη διασταύρωση του δρόμου. Και έγινε το συμβάν μπροστά στα μάτια μας δηλαδή. Οι θεράποντες ιατροί της μονάδας συντατικής θεραπείας παιδών υποστηρίζουν πως η κατάσταση της υγείας του μικρού μαθητή διαρκώς βελτιώνεται. Μπορεί να έχει κατάγματα στο κεφάλι του, ωστόσο δεν υπήρξε κανένα είδημα. Προς το παρόν πάντως, το 6χρονο αγόρι είναι σε καταστολή.